Χιλιάδες οι πολίτες που δικαιούνται επιστροφή φόρου ή θέλουν να κάνουν κάποια άλλη διαδικασία στην εφορία και διαπιστώνουν ότι το ΑΦΜ του έχει μπλοκάρει από κάποιον Δήμο. Όσο απίστευτο και αν ακούγεται, παλιές κλήσεις ή πρόστιμα, ακόμη και απλήρωτοι λογαριασμοί νερού, μπλοκάρουν τα πάντα και οι φορολογούμενοι δεν μπορούν να πάρουν τα χρήματά τους. Στο στόχαστρο είναι οι πολίτες οι οποίοι έχουν κάποια οφειλή σε Δήμο και δεν μπήκαν όπως είχαν την ευκαιρία να μπουν στη ρύθμιση των εκατοδόσεων έως τον περασμένο Φεβρουάριο. Ζητάμε να γίνει άμεσα νομοθέτηση και να δίνεται δυνατότητα στα Δημοτικά Συμβούλια να αποφασίζουν για τα μικροποσά που οφείλονται και που οι άνθρωποι που έχουν αυτό το χρέος είναι σε δυσκολία να πληρώσουν, όπως είναι οι άνθρωποι που είναι στο ΚΕΑ, οι άνεργοι, οι πολίτεχνοι, οι άνθρωποι με αναπηρίες κλπ. Να δίνεται μια δυνατότητα στα Δημοτικά Συμβούλια να αποφασίζουν τα ίδια πώς θα εισπράξουν, ποιες περιπτώσεις θα απαλλάξουν ή θα μειώσουν αυτά τα πρόστιμα. Ναι. Και σε καμία περίπτωση να μην λειτουργήσουν οι Δήμοι σαν ένας ακόμη εισφοροσπαστικός μηχανισμός. Από τα τέλη Φεβρουαρίου, οπότε και έληξε η προθεσμία υποβολής των πολιτών στη ρύθμιση για χρέη προς τους Δήμους ανά τη χώρα, οι δημοτικοί υπάλληλοι κάνουν υπερορίες στην εισπράξη οφειλών που δεν έχει ρυθμιστεί. Έτσι, ως πρώτο μέτρο έρχεται το μπλοκάρισμα του ΑΦΜ του φορολογούμενου στην εφορία, ακόμη και όταν εκείνος δεν έχει άλλες εκκρεμείς υποθέσεις και χρέη προς το δημόσιο. Από 1η Μάη είναι και οι Δήμοι να υπενθυμίσουμε σε αυτό το. Σε αυτή την ιστορία, στην κατηγορία που προχωράνε υποχρεωτικά στην αναγκαστική σπράξη. Αναγκαστική σπράξη σημαίνει μέτρα συνολικά για να εισπράξεις οφειλές, είτε πρόκειται για λογαριασμούς, είτε για περιουσίες, είτε για επιστροφή φόρου, είτε για σπίτια, είτε για τραχτέρ, είτε για μαγαζί, οτιδήποτε άλλο έχει ο καθένας, είτε για το χωράφι του. Αύριο νομίζω θα δημοσιοποιηθεί και παρέμβαση του Δημάρχου από αυτού του ζητήματος. Ήδη μια σειρά δήμοι, από ό,τι ενημερωνόμαστε, Δημοτικά Συμβούλια, ναι, έχουν συζητήσει την πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου της Πάτρας και έχουν εκφράσει θετική άποψη. Εάν ο πολίτης δεν συμμορφωθεί, ακολουθεί το επόμενο στάδιο που περιλαμβάνει δέσμευση και κατάσχεση χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς. Αν και σε αυτή την περίπτωση δεν μπορέσει ο Δήμος να εισπράξει το φιλόμενο ποσό, έρχεται το τρίτο στάδιο, το οποίο φτάνει ως και σε πληστηριασμό ακινήτων.